Μάστιγα στο Ηράκλειο η εγκατάλειψη ζώων. Τα δέσποτα αγγίζουν τα 5.000, ενώ την ίδια στιγμή η χωρητικότητα στο Δημοτικό Κοινοκομείο είναι μόλις 80 θέσεις. Σημαντικότερο θέμα για το θέμα της διαχείρισης των αδεσπότων είναι οι υιοθεσίες. Η στήρωση πλέον είναι επιβεβλημένη. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, ότι επιβάλλεται και από τον νόμο, είναι 1.000 ευρώ το πρόστιμο. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα συνεχίσετε όλη αυτή η ιστορία που ζούμε χρόνια τώρα. Υπάρχουν πλάσματα τα οποία εγκαταλείφθηκαν από σπίτι. Είναι η χειρότερη μορφή κακοποίησης αυτή. Πέραν από το σοκ που έχουν, δεν μπορούν να τραφούν μόνα τους. Οπότε τα στέλνουμε στο θάνατο. Τα δέσποτα είναι τα μόνα που δεν ευθύνονται για την παρουσία τους στο δρόμο. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από ανεύθυνες συμπεριφορές και οφείλουμε πλέον να τα σεβαστούμε και να τα προστατεύσουμε όλοι έμπρακτα. Όλα τα ζωάκια χρειάζονται υιοθεσία, είτε είναι κουτάβια όπως ο Ιβάν, είτε είναι άρρωστα ζωάκια όπως ο Χανς. Αν αγαπάς και εσύ τα ζώα, στήριξε το Κοινοκομείο Δήμου Ηρακλείου. Γίνε εθελοντής τώρα. Μπορείς να υιοθετήσεις ένα ζωάκι ή να γίνεις ανάδοχος για ένα δέσποτο. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε και η νέα καμπάνια του Δήμου για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, ο νέος δικτυακός τόπος και όχι μόνο, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, με την αρμόδια αντιδήμαρχο να κάνει λόγο για μια νέα σελίδα για τα δέσποτα ζώα. Η γνώση νικά το φόβο για την ανασφάλεια. Και όταν νικήσουμε το φόβο, αλλάζουμε συμπεριφορά απέναντι στα αδέσποτα. Τα ζώα έχουν ψυχή και ας μην έχουν φωνή. Είμαστε όμως εμείς εδώ και θα γίνουμε η φωνή που δεν έχουν. Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο. Γίνε ο κόσμος κάποιου ζώου συντροφιάς. Το παρόν έδωσε και ο Ιβάν, ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό τη σκέπη της Λότζια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα του εθελοντισμού. Στο site του Δήμου μας υπάρχει η αίτηση εθελοντή φιλόζωου. Ένα μάτι, απλά ένα μάτι πάνω σε αυτό το ζωάκι, στο δρόμο μέσα, έχει ανάγκη ενός μια στήριξη. Ως φιλοζωική ομάδα Σύριος θα στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή και με εθελοντές μας και μέσα από τη σελίδα μας, έτσι ώστε να συγκροτηθούν οι ομάδες εθελοντών. Κοινοκομείο Δήμου Ηρακλείου. Μαζί για τα αδέσποτα. Ας γίνουμε η φωνή που δεν έχουν.